Φίλες και φίλοι, σήμερα σε αυτή την αίθουσα είναι συγκεντρωμένος ο κόσμος της ελπίδας. Είναι συγκεντρωμένος ο προοδευτικός κόσμος. Είναι συγκεντρωμένος οι αληθινοί πατριώτες, ο κόσμος της εργασίας, ο κόσμος του πνεύματος. Με λίγα λόγια, ο κόσμος της αριστεράς. Της αριστεράς των εθνικών και κοινωνικών αγώνων. Της αριστεράς της συμφιλίωσης. Της αριστεράς του ήθους, του ηθικού πλεονεκτήματος. Της αριστεράς που η Ελλάδα οφείλει την αναγέννηση και τη δημοκρατία της. Και ναι, νιώθω υπέροχα σε αυτόν τον χώρο, γιατί βλέπω, αναγνωρίζω ανθρώπους που έχουν τις ίδιες αγωνίες μαζί μου. Πιστεύουν σε αυτά που και εγώ πιστεύω. Αγωνίζονται για αυτά που και εγώ πιστεύω. Έχουν τις ίδιες, υπηρετούν τις ίδιες αξίες και τις ίδιες χαρές που και εγώ υπηρετώ. Και ξέρετε, είναι ένας άλλος κόσμος. Είναι ένας άλλος κόσμος από αυτόν που προσπάθησαν να μας πείσουν ότι μας αξίζει. Είναι ο κόσμος της συμφιλίωσης, είναι ο κόσμος της συμπαράταξης, είναι ο κόσμος της συνεργασίας και της ηθικής προτεραιότητας. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο, η αλήθεια είναι ότι αναγνωρίζω πάρα πολλούς συντρόφους από τα παλιά, οι οποίοι βρέθηκαν παρόντες όλοι στο προσκλητήριο του Πρωθυπουργού της χώρας, του Αλέξη του Τσίπρα, απέναντι σε μια μεγάλη προοδευτική συμμαχία απέναντι στην οπισθοδρόμηση, απέναντι στο λαϊκισμό, απέναντι στον αναχρονισμό, απέναντι σε ό,τι είναι που μας πηγαίνει πολύ πίσω. Φίλες και φίλοι, έχω την τιμή να ηγούμε μιας ιστορικής ομοσπονδίας που εκπροσωπεί χιλιάδες εργαζομένους μιας από τη μεγαλύτερη βιομηχανικής επιχείρησης της χώρας, η οποία προσέφερε πάρα πολλά στο κοινωνικό σύνολο. Η Γενόπ ΔΕΗ, την οποία έχω την τιμή να εκπροσωπώ, υπερασπίζεται με πάθος τα συμφέροντα των εργαζομένων, του ελληνικού λαού, σε κάθε τι που προσπαθεί να βλάψει τη δημόσια επιχείρηση και είναι απέναντι στα συμφέροντα όλων εκείνων των ντόπιων και των ξένων κερδοσκοπικών ομίλων. Σε μια διαδρομή 35 χρόνων από τα ορυχεία της Πτολεμαΐδας, της Κοζάνης και της Φλόρινας μέχρι την ηγεσία της Γενόπ, έχει διαβεί πολλής δρόμος και έχω ζήσει μεγάλες εμπειρίες. Είναι αυτές οι εμπειρίες του βιομηχανικού εργάτη που δίνει τη μάχη καθημερινά. Μέσα σε αυτό το διάβα έχω ζήσει, έχω χορέψει, έχω τραγουδήσει γιατί αγωνιστήκαμε για τις νίκες του συνδικαλιστικού μας κινήματος. Όμως παράλληλα έχω κλάψει και έχω θρηνήσει για τις εκατοντάδες των συναδέλφων μας που χάθηκαν στην ώρα του καθήκοντος. Μα πάνω απ' όλα, αυτό που έμαθα είναι αυτό που ατσαλώνει τον Έλληνα. Αυτό που ατσαλώνει το λαό μας είναι ο μόχθος της εργασίας και η συμμετοχή στους κοινωνικούς αγώνες. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις, δηλώνω και εγώ παρόν σε αυτόν τον αγώνα που έχουμε μπροστά μας, μάλλον τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας, για μια Ελλάδα η οποία θα είναι εθνικά υπερήφανη και οικονομικά ανεξάρτητη. Για μια Ευρώπη που θα έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο, τον νέο, θα δώσει περισσότερες ευκαιρίες στους νέους, περισσότερες δουλειές και θα δώσει δουλειές με πλήρη απασχόληση και ικανοποιητικούς μισθούς, όχι μισές δουλειές για μισές αμοιβές. Είμαστε λοιπόν όλοι εδώ, μαζί, να δώσουμε τη μάχη απέναντι στην οπισθοδρόμηση, απέναντι στο λαϊκισμό, απέναντι στη συντήρηση.
όλοι μαζί στο προσκλητήριο, μαζί με τον Αλέξη, για μια Ελλάδα, για μια Ευρώπη. Ναι λοιπόν, για την Ελλάδα των πολλών, για την Ευρώπη των λαών. Καλούς αγώνες, φίλες και φίλοι, καλούς αγώνες, συντρόφισσες και σύντροφοι.